Είπε την κοινή παραδοχή των νοσοκομιακών γιατρών ότι το αριθμιώτικο νοσοκομείο καταραίει έπειτα και από το πρωτοφανές κύμα παραιτήσεων γιατρών της πρώτης γραμμής. Φορείς και κοινωνία αγωνιούν για την επόμενη μέρα του νοσηλευτικού ιδρύματος και κατ' επέκταση για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στη χθεσινοβράδινη έκτακτη σύσκεψη του Ιατρικού Συλλόγου, που εξ αρχής στάχθηκε στο πλευρό των συναδέλφων του στο ΕΣΥ, οι νοσοκομιακοί γιατροί περιέγραψαν τις άθλιες συνθήκες κάτω από τις οποίες προσφέρουν καθημερινά τις υπηρεσίες τους στους πολίτες. Θα του επιβάλλουν και σε εντοπικό αριθμό εφημερίων και έχουν όλοι έτοιμε παρετήσει. Και με εξουσιοδότησα να το ανακοινώσω κιόλα γιατί το ήξερα, αλλά δεν είχα αυτή την εξουσιοδότηση για να το ανακοινώσω επίσημα. Εμείς όμως είμαστε 60 χρονών και κάνουμε 7 εφημερίες το μήνα. Άρα 2 τη εβδομάδα. Άρα πώς θα κάνω εγώ 2 απογευματινά για να κάνω απογευματινό εξωτερικό ιατρικό ιδιωτικό. Δεν είναι μία απάτη. Συγγνώμη δηλαδή. Αυτό το πράγμα δηλαδή στην επαρχία είναι η καταστροφή. Είναι κοροϊδία να μας λένε ότι θα κάνουμε και ιατρείο ας πούμε έξω. Αυτά τα πράγματα είναι αστεία, έτσι. Όντως εξυπηρετούν κάποιους καθηγητάδες και κάποιους μεγαλογιατρούς στις μεγάλες πόλεις, σε κανέναν άλλο. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, έτσι. Δεν το ξέρει προς τα έξω ο ερευνητικός λαός, έχω την εντύπωση, γιατί αυτοί οι 10 ή 15 που δουλεύουμε στο νοσοκομείο, και το ξέρουν πολύ καλό όλοι εδώ μέσα, δουλεύουμε σαν 50, σαν 100. Αποφασίστηκε η διεξαγωγή ενός παρεθμιώτικου συλλαλητηρίου στις 5 το απόγευμα της ερχόμενης Δευτέρας με αφετηρία το Δημαρχείο ως μέσο αντίδρασης στην υφιστάμενη κατάσταση. Ο διοικητής του Ιδρύματος ανακοίνωσε ότι θα τρέξει επίγουσες προκηρύξεις για την κάλυψη των κενών θέσεων, ποντάροντας παράλληλα και στους δανεικούς γιατρούς από άλλα νοσοκομεία. Στην πρώτη φάση, λοιπόν, αυτό που μπορούμε να ανακοινώσουμε είναι ότι η παθολογική κλινική θα ενισχυθεί με επιπλέον εφημερίες από τα υπόλοιπα νοσοκομεία. Έτοιμα της διοίκησης είναι να υπάρξει σχέση σε πρωινό ωράριο και να μπορούν και οι γιατροί για να απομείνονται να λαμβάνουν τα υπόλοιπα τις άδειές τους. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν φυγομάχησε ποτέ, ο οποίος έδωσε ό,τι μπορούσε περισσότερο από τον εαυτό του 20 χρόνια τώρα σαν ειδικευμένο γιατρός για να κρατηθεί όρθιο ένα τμήμα δευτεροβάθμιο στο νοσοκομείο μας, αναγκάζει να παραιτηθεί. Και αυτό, αγαπητοί μου φίλοι, συνάδελφοι, συμπολίτες, είναι ήττα. Είναι ήττα και για το νοσοκομείο και για το δημόσιο σύστημα υγείας και για τον τόπο μας. Είναι το μοναδικό ίδρυμα που προσφέρει καλές υπηρεσίες υγείας σε ένα μόνιμο πληθυσμό γύρω στους 80.000, σε ένα φοιτητικό πληθυσμό γύρω στους 8.000 και δεν ξέρω πόσες χιλιάδες άνθρωποι είναι το καλοκαίρι εδώ. Ότι υπάρχουν πολλές φορές με την αποχώρηση, και δεν μιλάω της κυρίας Ιωαννίδου, μιλάω γενικότερα, με την απογύμνωση του ιατρικού προσωπικού, ότι έτσι ανοίγουμε την Κερκόπορτα να μπει ο ιδιώτης νοσοκομείο για να μην καταρρεύσει το νοσοκομείο, αυτό δεν γίνει. Πέρα από το συλλαλητήριο της 16ης Ιανουαρίου, οι δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του Ρεθύμνου προσανατολίζονται να φτάσουν μέχρι το γραφείο του Θάνου Πλεύρη, ώστε για πολλωστή φορά να του εκθέσουν την κατάσταση, διεκδικώντας προσλήψεις.